Και πάμε για το γλυκάκι της ημέρας. Θα φτιάξουμε νηστίσιμες μπάρες με σοκολάτα και χαλβά και το γλυκάκι μας είναι πανεύκολο, πεντανόστιμο, σοκολατένιο και νηστίσιμο. Τι άλλο να θέλει κανείς από ένα γλυκό. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τις νηστίσιμες μπάρες με σοκολάτα και χαλβά θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια φουντούκια, 300 γραμμάρια δαμάσκηνα αποξηραμένα χωρίς κουκούτσι, 40 γραμμάρια cranberries, 50 γραμμάρια ενδοκάριδο, 80 γραμμάρια μαργαρίνη, 50 γραμμάρια μέλι και 2 κουταλιές της σούπας κακάο Nestlé Dessert. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια χαλβά βανίλιας και 30 γραμμάρια φουντούκια. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα μιξεράκι. Και τώρα θα μου πείτε, εμείς τέτοιο μεγάλο μίξερ σπίτι δεν έχουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα τι κάνουμε? Το μικρό με δόσεις. Αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ εύκολο. Ό,τι ακριβώς θα κάνω εδώ πέρα εγώ, εσείς το κάνετε στο μικρό, θα τα ανακατέψετε μετά σε ένα μπολ και με τα χέρια τα πλάσετε και τέλος το μείγμα είναι έτοιμο. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πολύ απλή. Χρειαζόμαστε σαν βάση έναν ξηρό καρπό. Πήρα φουντούκια, μπορείτε να βάλετε κάσους, μπορείτε να βάλετε αμύγδαλα, ό,τι σας αρέσει. Εγώ έχω πάρει ψημένα φουντούκια γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Ακούστε εδώ. Τέλεια. Και στην αρχή θα χτυπήσουμε μόνο τον ξηρό καρπό μέχρι που να σπάσει και να γίνει σαν σκόνη, όχι τελείως, απλά να σπάσει. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα πάμε να δέσουμε το μείγμα μας. Έχω πάρει δαμάσκηνα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και χουρμάδες, αλλά ξέρω ότι τα δαμάσκηνα αρέσουν σε όλους, αλλά μπορείτε να βάλετε και χουρμάδες άμα θέλετε. Βέβαια, χωρίς το κουκούτσι, γιατί άμα βάλουμε κουκούτσι μέσα να διονύσει, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Λοιπόν, έχω βάλει cranberries και γενικά το θέμα αποξηραμένα φρούτα τα αφήνω πάνω σου. Μπορείτε να βάλετε βερίκοκα, μπορείτε να βάλετε χουρμάδες, μπορείτε να βάλετε ροδάκινα, μπορείτε να βάλετε ό,τι μα ό,τι σας αρέσει. Συνδυαστικά πάει υπερβολικά η καρύδα, θα βάλω καρύδα, επειδή κάνουμε μία νηστίσιμη συνταγή. Θα προσθέσω μαργαρίνη. Αλλά άμα δεν κάνετε νηστεία και θέλετε να βάλετε κάποια λιπαρή ουσία, άλλη μπορείτε να βάλετε βούτυρο ή ακόμα άμα έχετε βούτυρο καρύδας. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να βάλουμε βούτυρο καρύδας μέσα και να βγουν ακόμα πιο healthy. Δεν θέλω να σας κάνω δύσκολο. Χρησιμοποιώ υλικά που ούτως ή αλλιώς έχετε σπίτι, γιατί θέλω όλοι μα όλοι να φτιάξετε αυτή τη συνταγή. Τώρα, όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει καθόλου ζάχαρη ως τώρα μέσα. Βέβαια, τα φρούτα μας έχουν φυσική ζάχαρη που είναι η φρουκτόζη και ο χαλβάς μέσα έχει ζαχαρίτσα. Απλά δεν θα βάλω εγώ ζάχαρη. Θα βάλω μέλι. Το μέλι είναι σχετικό, αναλόγως πόσο γλυκές θέλετε να γίνουν οι μπάρες σας. Θα βάλετε μία με δύο. Μπορείτε να βάλετε και τρεις κουταλιές σούπας μέλι. Με μία θα βγει ισορροπημένο το γλυκό μας, με δύο θα βγει λίγο πιο γλυκό, με τρεις θα βγει ακόμα πιο γλυκό. Δεν θα κάνει και τόσο διαφορά. Και το τελευταίο μας συστατικό, δύο κουταλιές της σούπας κακάο Nestlé Dessert. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κακάο Nestlé Dessert που φτιάχνεται από επιλεγμένους κόκκους κακάο και έχει πλούσιο σοκολατένιο άρωμα και γεύση. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία και εδώ πέρα όντως είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε καλής ποιότητας κακάο. Ξέρω ότι μπορείτε να πάρετε άπειρα κακάο στην αγορά, αλλά έχει διαφορά το να χρησιμοποιούμε ποιοτικό κακάο από μη ποιοτικό κακάο. Γιατί όντως η συνταγή μας έχει πολύ λίγα υλικά και θέλουμε να πάρουμε την απόλυτη σοκολατένια γεύση. Οπότε θέλω δύο κουταλιές σούπας, εδώ, κακάο Nestlé Dessert. Καλά, μπορείτε να βάλετε και παραπάνω, άμα το θέλετε έτσι πιο σοκολατένιο, πιο πικρό σοκολατένιο. Εγώ με δύο κουταλιές είμαι ικανοποιημένος, δεν θέλω άλλο. Και θα χτυπήσω όλα τα υλικά μεταξύ τους μέχρι που να δέσει το μείγμα. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι το μείγμα μας είναι έτοιμο. Καταλαβαίνουμε γιατί έχει δέσει. Εν τω μεταξύ, μπορείτε κατευθείαν να κάνετε μπουκίτσες. Μπορείτε να κάνετε ωραίες μπουκίτσες τρουφάκια για να τυλίξετε τη σοκολάτα και να σερβίρετε. Πρέπει να αντισταθείτε και να μην φάτε τώρα όλο σας το μείγμα. Πω, Παναγία μου. Αυτό που θέλω είναι τώρα να πάρω μια ωραία φόρμα 10x30. Ό,τι φόρμα έχετε στο σπίτι σας κάνει. Δεν χρειάζεται να πάρετε κάποιο συγκεκριμένο σκεύος. Απλά αυτή που μου αρέσει είναι η φόρμα του κέικ, εδώ. Και έτσι όπως είναι, ραντάκι. Και θα πάρω όλο μου το μείγμα να το πιέσω εδώ. Τώρα θα μου πεις το χαλβά ακόμα, δεν θα το βάλεις? Όχι, περιμένετε, θα σας δείξω. Είναι έκπληξη που θα μπει. Και ήρθε η ώρα για το χαλβά. Όλοι έχετε leftover χαλβά στο σπίτι, όλοι μα όλοι. Μπορείτε να βάλετε σοκολατένιο με αμύγδαλα, με φουντούκια, ό,τι σας έχει περισσέψει και μπορείτε να βάλετε όσο μα όσο θέλετε. Εγώ θα πάω με την ελάχιστη ποσότητα. Έχω λίγο χαλβά βανίλιας εδώ. Θα κόψω σε ωραία κυβάκια.
και να σπάσει δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί αυτό που θα κάνουμε είναι να πάρουμε και να πιέσουμε μέσα το χαλβά. Εδώ. Κοιτάξτε. Εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Να ρίξουμε και λίγα φουντουκάκια από πάνω. Ρίξε. Ναι, αλλά για να μπουν τα φουντουκιά πρέπει να τα πιέσουμε. Να φαίνεται ωραίο. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Τυλίγουμε ξανά με μεμβράνη. Τυλίγουμε όχι πως θα χρειαστεί να πιέσουμε. Άμα θέλουμε μπορούμε να πιέσουμε και να το κάνουμε ίσιο. Άμα το θέλουμε πιο τρισδιάστο το αφήνουμε έτσι. Απλά πάντα με πάντα βάζουμε ένα μείγμα μέσα στο ψυγείο. Πρέπει να καλύπτουμε με μεμβράνη γιατί. Γιατί τραβάει μυρωδιές. Θα μυρίζει το ένα, θα μυρίζει το άλλο, αναλόγως τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο. Οπότε πάντα καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι που να σφίξει. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη ένα. Εδώ. Τέλεια. Οπότε πάμε κατευθείαν να σερβίρουμε. Στην Αγία μου. Και έτσι όπως είναι, κατευθείαν θα ξεφορμάρω. Παίρνω ένα ωραίο ξυλαράκι για να σερβίρω. Αυτό. Και πάμε να κόψουμε τις μερίδες. Πώς το θέλετε, αγόρια μου? Μεγάλες τις μπάρες ή μικρές? Άκου. Γενικά, θέλω να καταλάβετε ότι κάθε μπουκιά είναι σαν μπράουνι. Με μία μπουκιά και μόνο, πραγματικά θα καλυφτούμε. Επίσης, το φανταστικό που μπορούμε να κάνουμε είναι τι, φίλε Μίτσο? Μπορούμε να τυλίξουμε μία-μία ξεχωριστά σε μεμβράνη και να βάλουμε στην κατάψυξη. Οπότε, θα έχουμε μπάρες, σνακ για όλο το μήνα, να παίρνουμε μαζί μας τη δουλειά, πολύ απλά και πολύ εύκολα. Εδώ, κοιτάξτε. Δεν είναι φανταστικές? Εδώ ποσότητα που βγάλαμε. Και σε πόση ώρα το βγάλαμε αυτό το γλυκό? Ούτε 10 λεπτά. Και δεν κάναμε και τίποτα εμείς. Όλα τα έχει κάνει πραγματικά το μίξερ από μόνο του. Κοιτάξτε εδώ αποτέλεσμα. Φανταστικό. Για τις νηστίσιμες μπάρες με σοκολάτα και χαλβά, στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια βάζουμε τα φουντούκια και χτυπάμε για να γίνουν τρίμα. Προσθέτουμε τα δαμάσκηνα, τα cranberries, το ινδοκάριδο, τη μαργαρίνη κομμένη σε κομμάτια, το μέλι, το κακάο και χτυπάμε μέχρι να δέσει το μείγμα. Απλώνουμε μεμβράνη σε φόρμα και βάζουμε το μείγμα. Κόβουμε το χαλβά σε μικρά κυβάκια και τον βάζουμε από πάνω. Πασπαλίζουμε με τα φουντούκια και καλύπτουμε με μεμβράνη. Μεταφέρουμε στο ψυγείο για 5 με 6 ώρες να σφίξει, κόβουμε σε μερίδες και σερβίρουμε. Θα πάρω ένα σημείο που να έχει και λίγο χαλβά. Ξαναλέω ότι ο χαλβάς είναι σχετικός, μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε και όσο σας έχει περισσέψει. Φανταστικό. Συγκλονιστικό, πεντανόστιμο και πάρα μα πάρα πολύ σοκολατένιο.